centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Τόσκο, καλή σας ημέρα και σε εσάς. Καλημέρα κύριε Ρατσούλη, σε εσάς, στους ακροατές σας, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε? Και από ό,τι βλέπω η μέρα ξεκίνησε δυναμικά η εβδομάδα. Και η εβδομάδα και ο μήνας ξεκίνησε πολύ δυναμικά με τον κύριο Καρνικολόπουλο, ο οποίος λέει ότι αν υπάρχει κάτι για να δακρύσει η Παναγία, αυτό μάλλον είναι για τις αμαρτίες της ΔΕΙΑΚ. Δεν νομίζετε? Ο κύριος Καρνικολόπουλος λέει πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό. Βέβαια έχει εδώ και ένα χρόνο που τα λέει, όσο ήταν δημοτικός σύμβουλος, άλλα ψήφιζε. Σήμερα, και είχε το δικαίωμα. Προσέξτε, επειδή το ρωτήσαμε αυτό, ο κύριος Καρανικολόπουλος απάντησε ότι αυτό είναι λάθος μου και ζητώ συγγνώμη από τους δημότες της Καστοριάς που δεν το πρόσεξα όταν το ψήφιζα. Δεν το πρόσεξα, ξέρετε κύριε Νατσούλη. Ο υποφαινόμενος όμως που είναι σήμερα πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ ήταν ο μόνος που είπε όχι στις αυξήσεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η μοναδική μειοψηφία με όχι ήταν η δικιά μου, καταγεγραμμένη στα πρακτικά. Εντάξει, όταν έβαλε ο κύριος Καρανικολόπουλος τα 6 ευρώ πάγιο τέλος αποχέτευση στην πόλη της Καστοριάς κάθε εξάμηνο και στα χωριά, τότε δεν έβγαζε ανακοινώσεις συνδήμου. Γιατί πήγαιναν ταξιδάκια στη Μάλτα και τους κάναν ταξιδάκια και ψήφιζαν προϋπολογισμούς. Τώρα είναι λαλίστατος. Γιατί μάλλον θέλει. Ναι, γιατί τώρα θέλει μάλλον να ξανασχοληθεί με το Δήμο. Πολύ καλά κάνει και χαίρονται. Έτσι να έχει ενδιαφέρον. Αλλά όλα αυτά που έχει αναρτήσει ο κ. Νατσούλη έχει βγάλει ένα χαρτί που λέει για την τιμολογική πολιτική της ΔΕΑΚ. Αυτή η τιμολογική πολιτική που έχει βγάλει τον πυρακά δεν ισχύει. Πραγματικά δεν ισχύει. Και για ποια πολλές περιπτώσεις λέτε, γιατί αυτό που λέει κατηγορία. Ότι έχουμε βάλει στα χωριά, το πρώτο το ξεκινάμε. Ένα αντικαθαριστικός λέει. Ναι. Αυτό δεν ισχύει. Στα χωριά είναι ένας έναντις και ένας καθαριστικός. Αυτός έβγαλε μια πρόθεση της ΔΕΙΑΚ που θέλαμε, πήγα μια πρόθεση, αλλά στην τιμολογική μας πολιτική. Άρα δεν για τα χωριά για είναι δύο φορές το χρόνο με 42 ευρώ. Έτσι ακριβώς. Άρα ξεκινάμε με το πρώτο ψέμα, το οποίο είναι αναρτημένο στη διάρκεια και δεν το πήρε να το αναρτήσει, ανήρτησε αυτό που ήθελε. Για ποιο λόγο? Για να δυσυνήσει την εταιρεία. Μια εταιρεία, κύριε Νατσούλη, η οποία κάνει ένα τεράστιο έργο τα τελευταία δύο χρόνια, μια εταιρεία που έχει τα χίλια προβλήματα και προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να σταθούμε στα πόδια μας, μια εταιρεία που σε τρεις μήνες στους προηγούμενους δημοπρατήσαμε 2.700.000 ευρώ έργα, δημοπρατήσαμε με αναδόχους, έχουμε και αναδόχους, που δεν έχουν γίνει τα τελευταία 10 χρόνια. Μια εταιρεία που δεν χρωστάει ένα ευρώ σε έναν δημότη της Καστοριάς όσον αφορά μηχανηματάδες ή προμηθευτές της εταιρείας. Και το μόνο πρόβλημά τους που έχουμε φτάσει σήμερα να μιλάμε είναι ΔΕΗ. Και έρχεται να μας κάνει κριτική για πράγματα τα οποία είναι υπόστατα και ψευδή. Επειδή σ' αύριο έχω φωνάξει και την... Δώστε μου λίγο χρόνο, σας παρακαλώ. Ναι, ναι. Επειδή σ' αύριο έχω φωνάξει και την δικηγόρο της εταιρείας. Εάν δεν τα ανακαλέσει ο κύριος Καρανικολόπουλος αυτά τα ψευδή στοιχεία που προσπαθεί να δώσει στην κοινωνία ότι ισχύουν αυτά, αν δεν τα ανακαλέσει, γιατί δεν ισχύει, κύριε Νατσούλη, να ξέρετε ότι θα πάμε νομικά. Δεν θα τον αφήσουμε τον κύριο Καρνικολόπουλο. Άρα να λοιπόν ζητάτε τώρα από τον κύριο Καρνικολόπουλο να ανακαλέσει τώρα τα στοιχεία, αλλιώς θα ακολουθήσετε τη νομική οδό. Εννοείται, γιατί αυτά που λέει δεν ισχύουν. Υπάρχει απόφαση η οποία ανακαλεί αυτά στη διάρκεια. Βγάζει από τον Νοέμβριο του 2020. Βγάζει την πρότασή μας και δεν βγάζει τι ισχύει για το 2021. Mm-hmm. Φαντάζεστε να κάναμε αυξήσεις στα νερά. Όλη η αντιπολίτευση του Δημοτικού Συμβούλου δεν θα ξεκονότανε. Δηλαδή ο κύριος Νικολόπουλος το ανακάλυψε. Και να σας πω και κάτι ακόμα για την κοινωνική πολιτική της ΔΕΙΑΚ. Πριν το πείτε αυτό, επειδή υπάρχουν κάποια συγκριτικά στοιχεία, έχει συγκριτικά στοιχεία, ας πούμε, με την υπόλοιπη Δυτική Μακεδονία. Αυτά ισχύουν. Μιλάμε για την κοινωνική πολιτική που ισχύει στην Καστοριά. Θα πάμε για αυτό, είναι άλλο κομμάτι. Ναι. Τώρα μιλάμε για την Καστοριά. Τι ψηφίσαμε? Λέει ότι ψηφίσαμε αυξήσεις στα χωριά. Είναι ένα μεγάλο ψέμα, δεν ισχύει. Ίσια μειώσαμε την τιμολογιακή μας πολιτική στην Καστοριά, κύριε Νατσούλη, για το 2021 για πρώτη φορά. Από τους επόμενους λογαριασμούς έχουμε μείωση στην τιμή των κυβικών. Και είναι κυβικά και δεν έχει τετραγωνικά μέτρα που λέει. Τους δεν ξέρει τι είναι κυβικά και τι είναι τετραγωνικά μέτρα. Επίσης, να σας πω ότι ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε την δανειακή μας πολιτική, ομόφωνα, αφού συζήτησα με όλους τους αρχηγούς των κομμάτων έναν ένα και στο γραφείο του Δημάρχου και με επισκέφτηκαν στα γραφεία της ΔΕΙΑΚ και συμφωνήσαμε όλοι ομόφωνα και το ψηφίσαμε. Και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΚ και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όλα είναι ομόφωνα. Άρα τίποτα δεν είναι μεταφέζικο όπως θέλει να το δείξει και τίποτα δεν είναι παράνομο.
Μαγικό είναι γιατί έχει και τα μαγικά εδώ. Όταν κάνουμε μειώσεις είναι μαγικό. Μισό λεπτό. Τι εννοεί μαγικό για να το εξηγήσω. Λέει, ας πούμε, ότι εδώ ένα ξενοδοχείο πληρώνει μόνο 0,05 λεπτά περισσότερο ένα κυβικό μέτρο σε σχέση με τον κάτω κόσμο. Μιλάμε για κυβικά νερό, δεν μιλάμε για μέτρα. Τα μέτρα τι σχέση έχουν με το νερό. Πού τα βλέπει τα μέτρα. Τι σχέση έχουν με τα μέτρα. Κυβικά μέτρα εδώ. Κυβικά δεν ξέρει τι γράφει. Γι' αυτό σας λέω. Ο άνθρωπος έχει θέμα, έχει κάποιο πρόβλημα. Εδώ μιλάμε για κυβικά νερού. Επίσης, θα σου πω για τα ξενοδοχεία. Που λέγεται ξενοδοχεία. Ναι, γιατί το λέει εκεί είναι σταθερή τιμολογική πολιτική. Δηλαδή, ακόμη και αν ξεπεράσει τα 61 τετραγωνικά, μα, το ξενοδοχείο πληρώνει τα ίδια. Ρε κύριε Γατσουλάνο, το ότι κάνουμε μειώσεις στον τυράζ, που κάνουμε μειώσεις. Δηλαδή, τη φορά είδα να κάνουμε μειώσεις και στα σπίτια και στα ξενοδοχεία παντού και να ενοχλείτε. Αυτό αναρωτιέται. Γιατί κάνετε μειώσεις στα ξενοδοχεία και στα βρυσοδεψία και δεν κάνετε στον κόσμο. Πώς πληρώνει κάνουμε. Το ίδιο με τα ξενοδοχεία και τα βρυσοδεψία. Όχι, λάθος κάνετε κύριε Ρατσούλη. Όχι, εγώ δεν κάνω λάθος. Εγώ, εγώ σας μεταφέρω αυτό που λέγεται. Ναι. Σας δίνει ψευδή στοιχεία. Γι' αυτό και το κάνουμε μήνυση αύριο. Γιατί προσπαθεί να περάσει την κοινωνία ψευδή στοιχεία. Η τιμολογιακή πολιτική πρωτόρα λάβουμε εμείς και Ρατσούλη ήταν από 1 μέχρι 15 κυβικά, 15 λεπτά χρέωση. Στις οικίες, έτσι. Ναι. Εμείς το κάναμε από 1 μέχρι 20 κυβικά 15 λεπτά. Επίσης ήταν από 20 μέχρι 60 κυβικά 60 λεπτά, 55 λεπτά, εμείς το κάναμε 45 λεπτά. Το κατεβάσαμε 10 λεπτά. Mm-hmm. Και από 61 και πάνω ήταν 80 λεπτά και εμείς το κάναμε 65 λεπτά. Άρα και στα σπίτια έχουμε μειώσεις, τα οποία θα τα δουν από τους καινούργιους λογαριασμούς μετά τον Ιανουάριο. Και πάμε στα ξενοδοχεία. Ναι. Και μιλάω για τους ξενοδόχους μας. Από το Μάρτιο, κύριε Ρατσούλα, τα ξενοδοχεία είναι κλειστά. Οι ξενοδόχοι πλήρωναν 80 λεπτά από το πρώτο κυβικό. Θα αφήσουμε τους ξενοδόχους να πληρώνουν 80 λεπτά από το πρώτο κυβικό. Τους κάναμε 50-60 λεπτά, δεν έχω μπροστά το χαρτί για τα ξενοδοχεία. Τι τώρα λέει αυτό, να κατεβάσουμε την τιμολογιακή μας πολιτική για να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί σαν ξενοδόχοι. Θέλουμε τουρισμό στην πόλη. Τι θέλουμε τέλος πάντων από την πόλη. Κάνουμε μειώσεις, μας φωνάζουν. Κάνουμε αυξήσεις, πάλι μας φωνάζουν. Τι θέλει και ο Καλανικόλογος, δεν καταλαβαίνω τι πρέπει να βρει. Ναι, διαρωτάτε, είναι λογικό να πληρώνει ένα ξενοδοχείο το ίδιο με ένα σπίτι στην Καστοριά. Αυτό είναι στο δικό του μυαλό. Δεν πληρώνει το ίδιο στην χώρα. Το ξενοδοχείο πληρώνει, το σπίτι πληρώνει από το πρώτο κυβικό μέχρι τα 20-15 λεπτά και το ξενοδοχείο πληρώνει 50 λεπτά. Πώς πληρώνει το ίδιο. Και από το πρώτο κυβικό 50 λεπτά το ξενοδοχείο. Πώς πληρώνει το ίδιο, πού το είδα αυτό γραμμένο. Μάλιστα. Πάμε για παρακάτω. Σας λέει ψέματα. Μισό λεπτό, πάμε παρακάτω στα στοιχεία που... Ναι. Θα τα πει και εκεί που πρέπει αυτά. Ναι, θα τα πάμε αποδείξει, λοιπόν, όχι με λόγια. Πάμε λοιπόν στα υπόλοιπα που λέει ο κ. Καρνικολόπουλος. Λέει ότι το ίδιο ισχύει και για τους βιομηχάνους της βιομηχανικής περιοχής, βιομηχάνες εντός εισαγωγικών, οι οποίοι μάλιστα πληρώνουν πάγιο μόνο δύο φορές το χρόνο. 42 ευρώ ένα έτος, όταν εσύ, Καστοριανέ, λέει, πληρώνεις 108 ευρώ ανά έτος πάγιο. Λοιπόν, άλλο ένα μεγάλο ψεύδος. Θα σας πω και εγώ δεν θέλω να κρύβομαι. Για τα ευρυσοδευσία τα δύο τα συγκεκριμένα, το ένα που εδρεύει στο ΒΙΠΑ και το άλλο που είναι στο Δεσπηλιό, να πούμε κάτι. Ότι και οι δύο έχουν δικό τους αγωγό από το ΒΙΠΑ που πηγαίνει στο βιολογικό καθαρισμό Καστοριάς και το ίδιο και το άλλο, και το άλλο το προστάσιο του Δεσπηλιού έχει δικό τους αγωγό κλειστό κύκλωμα το οποίο μας τα φέρνει στο βιολογικό καθαρισμό. Αυτό το ένα του Δεσπηλιού πληρώνει 8.000 ευρώ το χρόνο πάγια, τα οποία αφοράνε την ίδρυυση και την αποχέτευση, και το άλλο πληρώνει 6, γιατί πάει βάση της κατανάλωσης και τι είδος βιολογικό καθαρισμό κάνει σε πρώτη φάση στο χώρο του. Τα οποία πηγαίνουμε και παίρνουμε συνεχώς, κάνουμε μετρήσεις. Αυτά τα δύο εργοστάσια, κύριε Νατσούλη, το 2020 αποφασίσαμε να τα κάνουμε αύξηση 30% στα δύο εργοστάσια, όσον αφορά όμως όχι την ίδρυυση και την αποχέτευση, τα λίμματα που μας στέλνουν στο βιολογικό καθαρισμό για να τα επεξεργαστούμε εμείς, έτσι. Άλλο λογαριασμό πληρώνουν για την πάγευση και το νερό και άλλο για τα λίμματα που μας στέλνουν στο βιολογικό καθαρισμό. Εμείς κάναμε μείωση στα λίμματα που μας στέλνουν στο βιολογικό καθαρισμό για το λόγο. Ναι, να το διευκρινίσετε λίγο αυτό, γιατί εδώ ο κύριος Καρνικολόπουλος... Ρατσούλη, δεν πήρε να μάθει. Βγαίνει και πυροβολεί την εταιρεία χωρίς να πάρει και να ρωτήσει κάτι. Γιατί εδώ ο κύριος Καρνικολόπουλος λέτε, εντάσσεται σε αυτό το ευνοϊκό μέτρο και τα βρυσοδεψία, όπως εντάσσεται τους πιστοποιημένους με αναπηρία που δικαιούνται την έκπτωση. Είδατε τη συγκρίνη. Συγκρίνη προσπαθεί να προσανατολίσει τον κόσμο την πολιτική μας. Ναι, όλα αυτά που λέει δεν ισχύουν. Σας λέω, εμείς κατεβάσαμε στα δύο βρυσοδεψία την τιμή όσον αφορά τα λίμματα που θέλουν στο βιολογικό. Όχι το νερό και όχι την αποχέτευσή τους. Αυτά είναι με τιμολόγια γραμμένα, κύριε Ρατσούλη. Και θα έρθει εκεί και θα δούμε τι θα πει τότε ο κύριος Καρανικολόπουλος. Άρα λέτε ότι η έκπτωση του 30% δεν είναι για το νερό.
ούτε για την αποχέτευση, ούτε για τα λήματα που μας στέλνουν στον βιολογικό καθαρισμό. Και επίσης να πω και κάτι ακόμα. Ότι αυτά τα εργοστάσια και τα δύο από το Μάρτιο είναι σαν αστολή, είναι κλεισμένα. Δεν λειτουργούν, δεν μου στέλνουν λήματα. Τι να τους χρεώσω για κάτι που δεν μου στέλνουν. Μα μόνο μου στέλνουν λήματα τα διαχειριστώ. Αυτό πάντως, αυτή η απόφαση, ο κύριος Καρνικόλοπος το επανέλαβε νωρίτερα, θεωρεί ότι είναι σκάνδαλο. Σκάνδαλο θα μας πει εκεί, άμα αυτό είναι σκάνδαλο για εσάς. Πείτε μου εσείς, αν έχετε ένα εργοστάσιο το οποίο είναι κλειστό και δεν μου στέλνετε λήματα, εγώ θα σας κάνω και αύξηση 30% χωρίς να με στέλνετε και σε αναστολή. Καλά, δεν θα υπάρχουν λήματα, δεν θα βάλετε και λογαριασμό. Αυτό θέλω να σου πω. Και δεν το βάζουμε πάλι λογαριασμό. Την αύξηση χαρίζουμε. Το 30% που τις είχαν κάνει την αύξηση. Καταλαβαίνετε. Ναι. Τώρα, σε σχέση, γιατί είπαμε θα το πούμε λίγο αργότερα, στα συγκριτικά στοιχεία τώρα με την υπόλοιπη Δυτική Μακεδονία, για να καταλάβουμε αν το νερό μας τελικά είναι ακριβό, φθηνό, που είμαστε τέλος πάντων. Τα στοιχεία αυτά που δίνονται από τον κύριο Καρνικολόπουλο είναι αληθή? Να σας πω τι γίνεται. Δεν λέει πάλι, λέει την ισχύ αλήθεια. Για ποιο λόγο? Δεν λέει ότι στο Δήμο Ποίου οι λογαριασμοί πάνε ίδιοι. Δηλαδή, έξι λογαριασμοί στην πόλη, έξι και στα χωριά. Εμείς τι κάνουμε? Έξι λογαριασμούς πληρώνει η πόλη το χρόνο και δύο τα χωριά. Αυτό δεν ισχύει πουθενά άλλου. Και σε διπλανό Δήμο να πάμε. Στο Άργο Σολιστικό να πάμε. Ό,τι τέσσερις λογαριασμούς στην πόλη, τέσσερις και στα χωριά, κύριε Βρατσούλη. Δεν κατάλαβα. Εδώ στην Καστοριά έχουμε έξι στην πόλη και δύο στα χωριά. Γι' αυτό και η τιμολογιακή μας πολιτική έχει θέματα. Αν πηγαίναμε τέσσερα σε όλους, ναι, το πάγιο μας, κύριε Βρατσούλη, από 18 ευρώ θα ήταν 13 ευρώ. Αλλά εδώ η κοινωνία δεν θέλει να το αποδεχτεί αυτό το πράγμα. Έχουμε λοιπόν θέμα. Για να σας διαβάσω και κάνω δύο μηνύματα που έρχονται. Λέει ένα, ας πούμε. Να ολοκληρώσουμε, κύριε Καρνικόλοπουλε, σας παρακαλώ να το πείσουμε, γιατί είναι σοβαρό το θέμα. Ναι. Επίσης, κύριε Νατσούλη, όταν ανέλαβα εγώ αυτή την εταιρεία, ανέλαβα μια εταιρεία με δεκάδες ευρώ χρέη. Σήμερα, όπως σας πω, ανέφερα, δεν χρωστάμε τίποτα. Ο κύριος Καρνικόλοπουλος ήταν 5 χρόνια δημοτικός σύμβουλος του κύριου Αγγελή. Γιατί δεν μιλούσε τόσο για την εταιρεία? Γιατί δεν έλεγε τίποτα? Πουθενά. Και ξαφνικά το 2021 ανακάλυψε την εταιρεία και αρχίζει να πυροβολεί μια εταιρεία του Δήμου, η οποία πραγματικά μέσα από τις τάχτες της προσπαθεί να ανακοινηθεί. Δεν βλέπει ότι δημοπρατήσαμε 2.700.000 ευρώ έργα έχουν δημοπρατήσει, κύριε Νατσούλη, έχω ανάδοχος. 9 μεγάλα έργα στις κοινότητες. Ξεκινάω την ίδια από για να μην αρχίσουμε τη ΔΕΙΑΚ, έλεγε πολλά την περίοδο των μολύνσεων. Μισό εκατομμύριο, θα πούμε και για αυτά. Ναι. Μισό εκατομμύριο ευρώ για τις μολύνσεις που λέει. Έχω το ΕΣΠΑ και δημοπρατώ μεθαύριο. Το ένα είναι ζώνες προστασίας υδροληψίας 250.000 ευρώ και το άλλο είναι master plan διαχείριση υδάτων. Συνδέθηκε η Μεσοποταμία, το αποχετευτικό Μεσοποταμίας που είχαμε θέμα το μισό. Τελείωσε το αντιλοστάσιο. Συνδέθηκε η Κολοκυθού. Κάθε μέρα, άμα μπείτε στο site της ΔΕΙΑΚ, δεκάδες έργα. Αυτά γινόταν πριν, τα βλέπε. Και να τελειώσουμε τον κύριο Καρνικολόπουλο, μπορεί να μας πει 5 χρόνια που ήταν στην αντιπολίτευση του Δήμου Καστοριάς, γιατί ψήφισε τους προϋπολογισμούς του κύριου Αγγελή? Και μέσα στους προϋπολογισμούς του κύριου Νατσούλη ψήφιζε και τα 2 εκατομμύρια ευρώ της διάδημα, ο κύριος Αγγελής δεν τα έβαζε στον προϋπολογισμό. Και επειδή ήταν και στην Οικονομική Επιτροπή, ήμασταν και μαζί, όλων δεν ψήφιζε. Ο κύριος Καρνικολόπουλος δεν θα τα λέει αυτά σε μένα προσωπικά. Θα τα λέει σε αυτούς που δεν το ξέρουν. Μάλιστα. Πάντως θα θέλαμε να είστε και μαζί, γιατί καταλαβαίνετε. Όχι, δεν θέλω να είμαστε μαζί. Μαζί θα είμαστε, εάν δεν ανακαλέσει για όλα αυτά που έχει βγάλει στον τύπο με τα ψηφιακά στοιχεία. Γιατί αυτή δεν είναι η τιμολογική πολιτική που έχει η ΔΕΙΑΚ, δεν ισχύει. Και αν δεν πει συγγνώμη ότι αυτά που έγραψα δεν ισχύουν, δεν ισχύουν άλλα, αυτά που έχει αναρτήσει με τους πίνακες, θα πάμε στα δικαστήρια και θα δούμε τι θα πει τότε που θα ζητάει συγγνώμη δημόσια. Τώρα, να διαβάσω 2-3 μηνύματα που έχουν έρθει για το συγκεκριμένο θέμα. Επειδή είπατε νωρίτερα ότι οι επιχειρήσεις είναι κλειστές και γι' αυτό πήγαμε να μην πληρώνουν. Όχι γιατί... να πληρώνουν. Για να μην πληρώνουν. Την αύξηση του 30% που κάναμε αύξηση, κάναμε την αύξηση. Γιατί δεν κάνετε το ίδιο, λέει, και για εμάς που δεν δουλεύουμε, τους ανέργους? Γιατί μιλάνε κάτι για τους ανέργους, υπάρχει τιμολογιακή πολιτική. Όσοι έχουν κάρτα ανεργίας έχουν ειδικό τιμολόγιο. Οι ανάπηροι, οι άνεργοι, οι πολύτεκνοι. Μάλιστα. Υπάρχει ειδικό τιμολόγιο, κύριε Βατσούλη. Μπορούν να πάνε να γραφτούν, να κάνουν αίτηση με τα χαρτιά τα ανάλογα, άμα είναι μακροχρόνια άνεργοι, και θα τύχουν ειδικού τιμολογίου. Μάλιστα. Λέει άλλο μήνυμα. Γιατί το νερό μας είναι τόσο ακριβό σε ένα σπίτι κλειστό με κατανάλωση 2 κυβικά τον χρόνο, πρέπει να πληρώνουμε 180 ευρώ με 2 κυβικά. Δεν είναι 180 ευρώ, είναι 18 ευρώ. Έτσι γράφει ευρώ ο φίλος Αθανάσης εδώ συγκεκριμένα. Είναι 18 ευρώ το πάγιο. Είναι 18 ευρώ το πάγιο. Είναι αυτό που σας λέω, γιατί έχουμε δύο τιμολογιακές πολιτικές. Μία ισχύει για την πόλη και άλλη για τις κοινότητες. Εάν εκεί καταφέρουμε και μπορέσουμε και εσωμερίσουμε
το πρόβλημα, το οποίο το βλέπω λίγο δύσκολο να γίνει, σίγουρα θα μειωθεί το πάγιο και θα πάμε σε πολύ μικρότερο πάγιο. Μάλιστα. Μόλις λέει γύρισα από τη ΔΕΙΑΚ, πήγα να διαμαρτυρηθώ για τον λογαριασμό. Κλειστό διαμέρισμα κάθε δίμηνο 25 ευρώ, καθαριστικό τώρα 40. Τι γίνεται, αυτό λέει. Τσούλη, αν γιατί δεν έρχονται να μετρήσουν κάθε δίμηνο, να ξέρουμε τι πληρώνουμε, λέει εγώ το μήνυμα. Δεν μπορούμε να μετρήσουμε να μετράμε κάθε δίμηνο, όπως ξέρετε ότι ο κανένας δεν μετράει κάθε δίμηνο. Η ΔΕΗ δεν μετράει κάθε δίμηνο. Δύο φορές το χρόνο μετράμε τα ρολόγια. Και βάσει των μετρήσεων βγάζουμε και του λογαριασμού. Επίσης, να πούμε ότι τα ρολόγια είναι μέσα σε σπίτια. Ναι. Πολλές φορές πάμε και δεν βρίσκουμε κατοίκους μέσα στα σπίτια, οπότε δεν μπορούμε να μετρήσουμε. Mm-hmm. Και να φανταστείτε ότι τα ρολόγια μας είναι περίπου 30.000 ρολόγια. Δεν είναι έτσι εύκολο να τα μετράς κάθε δίμηνο. 30.000 ρολόγια. Δεν είναι μια απλή διαδικασία που μπορεί να γίνει τόσο εύκολα. Στις υποθέσεις μας είναι αυτά να διορθώσουμε τα λάθη μας, αλλά κάνουμε και κάτι άλλο που είναι και αυτό πρωτοποριακό, κύριε Νατσούλη. Έχουμε κάνει τους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς. Ήδη τώρα ψηφίσαμε προχθές στο Διοικητικό Συμβούλιο το e-billing, που όσοι πληρώνουν μέσω e-billing και μας δίνουν τα στοιχεία του υδρομέτρου τους, θα έχουν μια έκπτωση 1 ευρώ, θυμάμαι πόσο στο λογαριασμό. Μας είχε μιλήσει γι' αυτό ο διευθυντής, ο κύριος. Ναι, είμαστε έτοιμοι. Το περάσαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Υπογράψαμε και μια σύμβαση με μια εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη, η οποία θα υποστηρίζει το e-billing. Εδώ κάνουμε πράγματα που δεν γίνανε 500 χρόνια. Και μας κάνουν κριτική για αυτά που κάνουν, γιατί κάνουμε μόνο μειώσεις. Σήμερα το 2021 διάκανε μόνο μειώσεις. Δεν κάνει αυξήσεις. Και θα αποκογούμαστε στον κάθε Κρανικολόπουλο γιατί κάνουμε μειώσεις. Ο φίλος μας ο Λάζαρος μιλάει για κυβικά μέτρα. Κυβικά μέτρα γράφει. Πώς μετρέτε, λέει, το νερό? Με κυβικά μέτρα δεν μετριέται? Το νερό μετράτε με τα κυβικά νερού. Κυβικά νερού μετράμε, δεν τα κυβικά μέτρα. Τι κυβικά μέτρα? Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοεί ο φίλος ο Λάζαρος. Ότι όπως το γράφει και ο Κρανικολόπουλος είναι σωστό. Με κυβικά μέτρα μετριέται το νερό. Εγώ ξέρω με κυβικά νερού. Τώρα τι να σου πω. Είναι ενδιαφέρον με κυβικά νερού. Το ζήτημα όμως είναι ότι η τιμολογιακή πολιτική, σας είπα, για τα ξενοδοχεία ήταν από το πρώτο κυβικό 80 λεπτά και το πήγαμε 50. Το κατεβάσαμε 30 λεπτά. Αυτό είναι το θέμα. Δεν το αυξήσαμε, το κατεβάσαμε. Ενοχλείτε? Τι θέλει τα ξενοδοχεία να πληρώνουν το ακριβά νερά, να μην είναι ανταγωνιστικά, να μην έχουμε τουρισμό? Τι θέλουμε, τέλος πάντων? Μάλιστα. Και όλα αυτά τα αγνοεί που έχει κάνει η ΔΕΙΑΚ, κύριε Νατσούλη. Τα εκατομμύρια έργα που έχουν τοποκρατεί. Το Δημοκρατή τα έχει ξαναδεί 5 χρόνια της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Τα έχει ξαναδεί ο κ. Κρανικολόπουλος. Ποτέ. Μάλιστα. Ούτε πρόκειται να τα δει. Να σας πω για τον Τρίτσι. Ετοιμαζόμαστε να κάνουμε πρώτες 5-6 εκατομμύρια ευρώ. Είμαστε έτοιμοι στο να καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Έξυπνα ρολόγια. Αλλάζουμε πάρα πολλά αντιλοστάσεις, τα οποία είναι εργοβόρα. Κάνουμε τηλεμετρίες. Όλα αυτά πότε γινόταν? Έχει να μας απαντήσει. Το ότι είμαστε η μόνη ΔΕΙΑΚ που έχει βιολογικό καθαρισμό στην Καστοριά, αυτό το ξέρει? Δεν το βλέπει? Πού πηγαίνουν τα απόβλητα λωνών? Γιατί δεν ασχολείται με αυτά, ασχολείται μόνο με τη Καστοριά. Μάλιστα. Δεν ασχολείται με τον λωνών όμως, γιατί υπάρχουν άλλα συμφέροντα που δεν το βολεύουν πιθανό να ασχοληθεί πού πάνε τα λήματα λωνών. Mm-hmm. Το συμφέρει μάλλον. Κάτι γίνεται, δεν ξέρω, να σας απαντήσει για αυτά. Για αυτά δεν βγάζει ανακοινώσεις. Πάντως και άλλοι μας στέλνουν εδώ για τα κυβικά, για να το διευκρινίσουμε αυτό. Κυβικά, κυβικό νερό, δηλαδή, δεν υπάρχει σαν μονάδα μέτρηση. Κυβικά τώρα, μέτρα εντάξει, υπάρχει. Μπορεί να είναι πιο. Είναι κυβικά μέτρα, εντάξει, ωραία. Τουλάχιστον σε αυτό να συμφωνήσουμε με τον κύριο Κανικόπουλο. Δεν υπάρχει κυβικό νερό, είναι το κυβικό μέτρο με το οποίο. Ωραία, εντάξει, κυβικό, όπως θέλετε πάρτε. Αλλά το θέμα είναι ότι εμείς δεν πάμε παραγωνικά της οικίας. Η τιμολογιακή μας πολιτική δεν έχει σχέση με τα κυβικά της οικίας, με τα τετραγωνικά της οικίας. Εγώ για αυτό είπα για μέτρα. Δηλαδή, λέει, ένα ξενοδοχείο έχει 60 τετραγωνικά, δεν πάμε τα τετραγωνικά της οικίας, τιμολογιακή πολιτική, είναι fix. Μάλιστα. Ήδη τα τετραγωνικά έχει, είναι η ίδια τιμολογιακή πολιτική με ένα που έχει. Άρα, το λύσαμε αυτό. Κυβικά μέτρα, λέει ο κ. Κρανικόπουλος, κυβικά μέτρα εννοείται κι εσείς. Ναι, αλλά έλεγε, για να μην γίνει μπέρδεμα. Έλεγε για διάφορους χώρους. Αν έχει ένα 200 τετραγωνικά, έλεγε. Γιατί να πληρώνει ίδια μένα που έχει 15 τετραγωνικά. Ναι, ναι. Αυτό, βασικά τέτοια διλήμματα. Με τα τετραγωνικά δεν το ξέρω. Δεν παίζει ρόλο τα τετραγωνικά των μέτρων όσον αφορά την δημολογιακή μας πολιτική. Μάλιστα. Να τελειώσουμε, θέλετε να κλείσουμε. Δύο ερωτήσεις ακόμα, γιατί καταλαβαίνετε τι έρχεται τώρα. Ναι, μπορούμε να τους δίνουμε, λέει, εμείς την ένδειξη κάθε δίμηνο, αφού δεν υπάρχουν εργάτες? Νομίζω υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Υπάρχει και άλλο μήνυμα. Λέει, υπάρχουν σπίτια που δεν υδροδοτούνται. Που υδροδοτούνται, συγγνώμη, και που δεν υπάρχει υδρόμετρο. Αυτά και τα κοιτάτε. Σωστό είναι. Και αυτό σωστό είναι. Είναι μια μεγάλη πληγή που έχουμε, ότι πάρα πολλοί έχουν κάνει τα λεγόμενα bypass και παίρνουν νερό κρυφά, χωρίς να το γνωρίζουμε εμείς, και όλα πρέπει να βγουν κάποια συνεργεία και να είμαστε λίγο αμήλικτοι σε αυτό και να πέσουν κεφάλια που λένε,
Αλλά μην ξεχνάτε ότι διανύουμε μια δύσκολη περιοχή λόγω COVID. Δεν είναι εύκολο να μπαίνουμε στα σπίτια και να κάνουμε ελέγχους. Απαγορεύεται και από τον νόμο. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Οπότε κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε και αυτό. Είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό που έδωσε ο τηλεθεατής. Ο ακροατής και μάλιστα και ο κύριος Φωτιάδης εδώ συνεχίζει και λέει σε τι ύψος είναι τα χρέη των κακοπληρωτών και γιατί δεν κάνετε τίποτα για αυτούς. Λοιπόν, γνωρίζουμε ποιοι. Το ύψος, το ύψος, το χρέος. Πολύ ωραία ερώτηση, κύριε Τόσκο. Πώς είναι οι κακοπληρωτές. Είναι περίπου στα 2,5-3 εκατομμύρια, είναι παλιά χρέη. Ναι. Είναι 2,5-3 εκατομμύρια. Κάποιοι έρχονται κατακτά διαστήματα και κάνουν κάποιες ρυθμίσεις. Λόγω της διεύθυνσης που είχαμε κάνει το Χριστάκι πέρυσι, άμα θυμάστε, και είχε μεγάλη ανταπόκριση. Ευχαριστούμε την κοινωνία. Η λύση είναι μία, κύριε Νατσούλη. Ή θα τους κόψουμε τα νερά, κόψουμε το ρολογιού του, το οποίο και αυτό απαγορεύεται λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και του κορονοϊού βασικό. Δεν μπορεί άλλος να είναι σπίτι του και να μην έχει νερό. Και αν μια δεύτερη λύση που είναι, που έχουμε βγάλει και το ανάλογο ΦΕΚ, έχουμε τα χαρτιά στο χέρι μας, μπορώ μεγάλους λογαριασμούς, να πούμε πάνω από 700 ευρώ, φιλή 1000, να τα κοινοποιώ στη ΔΟΗ. Ναι. Δίνει τη δυνατότητα το κράτος να πηγαίνει αυτές τις οφειλές, αφού ειδοποιήσω το συνδημότη μου ότι μπορώ να τα πάω στη ΔΟΗ. Σε τελική ανάλυση, από τα τρία αυτά, από τα τρία εκατομμύρια των κακοπληρωτών, πόσα πιστεύετε ότι μπορείτε να εισπράξετε? Πιστεύω 600.000-700 θα μπορούσαμε να τα εισπράξουμε. Άρα λοιπόν λιγότερο και από το 1 τρίτο. Εντάξει, κρατσούλοι, κάποιοι δεν τα αναγνωρίζουν. Κάποια έχουν αλλάξει ιδιοκτήτες, τα φοιτητές οι οποίοι έχουν φύγει. Υπάρχουν και τέτοια προβλήματα, έτσι. Πάντως με τα 3 εκατομμύρια ξοφλούσαμε. Με τα 3 εκατομμύρια ξοφλούσαμε και τη ΔΕΗ, ξοφλούσαμε και. Δεν το συζητάμε, κύριε Νατσούλη. Επίσης, να πούμε και να ολοκληρώνουμε, αν θέλετε, γιατί πρέπει να πάω στο δημαρχείο. Ναι. Να ολοκληρώνουμε, να πούμε ότι εμείς δίνουμε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και όλοι μας συζητάμε, όσον αφορά την ποιότητα του νερού. Ξοδεύουμε πάρα πολλά λεπτά σαν εταιρεία για να έχουμε ποιοτικό νερό στους δημότες μας και αφού το βλέπουν με τις αναρτήσεις που κάνουμε κάθε 15 μέρες στα δελτία τύπου που δίνουμε, που είναι επίσημα δελτία για την ποιότητα του νερού, τα οποία είναι από αναγνωρισμένα εργαστήρια, δεν είναι αναλύσεις που κάνουμε εμείς οι ίδιοι, και είμαστε εδώ και κάνουμε ένα πολύ μεγάλο αγώνα. Βέβαια έχουμε και μεγάλη συμπαράσταση στους δημότες μας. Ναι, αλλά οι συνδημότες μας δεν μπορούν να χωρίζονται σε κορόιδα και σε κακοπληρωτές. Γιατί εδώ λέει ένα μήνυμα ακόμα για να σας δώσω το κλίμα δηλαδή. Εφόσον δεν μπορείτε να κόψετε το νερό, θα γίνουμε, λέει, όλοι κακοπληρωτές. Εντάξει, δηλαδή τι να κάνουμε. Δηλαδή τώρα, άμα ένας είναι άνεργος, ξέρετε τι δύσκολο να πάει να κόψει ένα νερό από ένα σπίτι. Δεν είναι εύκολη απόφαση που μπορεί να την πάρει ένας πρόεδρος σε αυτό. Λογικά δεν αναφερόμαστε σε αυτούς που έχουν πραγματικό πρόβλημα. Λογικά απευθυνόμαστε στους πονηρούς, κύριε. Έτσι ακριβώς. Δεν είναι εύκολο. Για τους πονηρούς με στεναχωριές τους έχουμε σε πολύ μεγάλη πίεση. Πονηρούς. Και μας αισθάνονται κάθε μέρα που τους πιέζουν πάρα πολύ. Είστε σίγουροι γι' αυτό. Μάλιστα. Εγώ απλά να ξέρω ο κόσμος ότι ό,τι είπε ο κ. Χαρνουκολόπουλος όσον αφορά την τιμολογική πολιτική δεν ισχύει. Πάντως, επειδή πάτε τώρα στο γραφείο. Όχι, πάω στο Δημαρχείο. Πάω στο Δημαρχείο, πάτε. Γιατί ο κ. Χαρνουκολόπουλος πάρει στη ΔΕΙΑΚ. Ο κ. Χαρνουκολόπουλος είναι καλά. Προτού βγάζει ανακοινώσεις, να έρχεται πρώτα να ρωτάει και μετά να βγάζει ανακοινώσεις. Αν τον καλύψουμε αυτά που θα πούμε. Και μετά συνελαλίστατος, γιατί οι 41 δημοτικοί σύμβουλοι που τα ψηφίζουν αυτά δεν έχουν χαρίσει την έξω του κ. Καρανικολόπουλος. Πρέπει να χωριέστε. Όλες οι παρατάξεις στο Δήμο βλέπουν ότι αυτό είναι στη διάρκεια. Δεν είναι μόνο ο κ. Καρανικολόπουλος. Πάντως μας παίρνουν και από χωριά και κλείνουμε με αυτό, εκτός και αν η Έλληνα αν έχει κάτι. Θα σα πει για την Κολοκυνθού. Παίρνουν και χωριά που μας λένε και η Βασιλιάδα εδώ μας παίρνουν ότι η Βασιλιάδα και γιατί και κάθε χωριό όπως η Βασιλιάδα να πληρώνει τα χρέη της Καστοριάς. Και αυτό είναι ερώτημα που μπαίνει από πλευρά στον Να ρωτήσω κάτι. Δεν είναι τα χρέη της Καστοριάς. Είναι τα χρέη του Καλλικράτη. Ποιος είπε ότι είναι τα χρέη της Καστοριάς? Όταν συνενώθηκαν οι Δήμοι, η ΔΕΙΑΚ πήρε 3 εκατομμύρια ευρώ χρέη από τους υπόλοιπους Δήμους. Ναι. Οι οποίοι τι κάνανε, κύριε Νατσούλη? Ο εκάστοτε δήμαρχος έστειλε μηδενικούς λογαριασμούς στα σπίτια, ή 10 ευρώ έναντι, και πάλι τα πήραν από τη ΣΑΤΑ του. Δεν πληρώνα, δεν εκδίδευαν λογαριασμούς. Και τα χρέη αυτά με τη συνεννόηση. Δεν είναι λογαριασμοί της Καστοριάς. Η σχέση σήμερα, άμα θέλουμε να είμαστε δίκοι, η πόλη πληρώνει τα περισσότερα λεφτά και όχι μια κοινότητα. Μάλιστα. Γιατί όπως είπαμε, η πόλη πληρώνει 108 πάγια ευρώ και η κοινότητα πληρώνει 12-24 πάγια. Το γράφει ο κύριος Καρανικολόπουλος. Αυτό για να είμαστε ειλικρινείς. Ωραία. Έλενα, κάτι τελευταίο. Μας ενημερώνει για μια διακοπή νερού στην Κολοκυνθού, αν έχουμε κάποια ενημέρωση γι' αυτό. Ναι, έχει διακοπή ρεύματος στο αντλιοστάσιο της Κορομιλιάς η ΔΕΗ, κάνει κάποιες εργασίες. Εντός μιας ώρας περίπου θα έχουν τελειώσει εργασίες η ΔΕΗ και το νερό θα έχει έρθει.
Ωραία, τα υπόλοιπα τα λέτε μαζί με τον κύριο Καρνικολόπουλο. Τώρα θα δούμε αν ο κύριος Καρνικολόπουλος μετά από αυτά που λέτε σήμερα στην εκπομπή θα ανασκευάσει ή θα... Κρατσούλη, άμα θέλει να ανασκευάσει, με αυτό που έχει βγάλει δεν ισχύει. Όταν βγάλεις όμως κάτι το οποίο δεν ισχύει στην δημοσιότητα και τυπογράφεις, θα αναλάβει και τις ευθύνες των πράξεών του. Είναι απλή λογική. Πάντως, δεν είναι να βγάζεις πρώτα και μετά να έρχεσαι να επειδή συζητάς. Αναφερθήκατε και για τα στοιχεία, να πω γι' αυτό ότι ο κ. Καρνικολόπουλος νωρίτερα είπε ότι αυτά τα στοιχεία τα οποία δημοσιεύει τα έχετε στο site της εταιρείας σας. Από εκεί τα έχει πάρει. Ναι, αλλά στη διάβια υπάρχει και ορθή επανάληψη της απόφασης, την οποία δεν την πήρε. Τότε διορθώστε λίγο και το site όμως. Όχι, το site στο site, στη διάβια, τα πέρα από τη διάβια. Δεν τα πέρα από το site. Ναι, κάπου είπε ότι τα πήρε, αλλά λέτε ότι υπάρχει ορθή επανάληψη. Μετά από δύο μέρες. Αυτό γίνει το Νοέμβριο. Από τον Νοέμβριο, μα τι να διορθώσουμε, κύριε Νατσούλη, ήταν σκοπός μας να βάλουμε ένα πάγιο στα χωριά, το οποίο δεν το βάλαμε τελικά. Ναι. Και κάναμε ορθή επανάληψη στο Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε τελικά να μην πει αυτό το πάγιο. Και ο κύριος Καρνικολόπουλος βγαίνει τώρα και λέει ότι βάλαμε πάγιο. Να εξαφανίσουμε το προηγούμενο χαρτί, τέλος πάντων, να μην υπάρχει πουθενά. Μα δεν υπάρχει στη διάρκεια, πρέπει να φαίνεται αυτά τα χαρτιά. Δεν μπορεί να φύγει από εκεί, μάλιστα. Είναι, τα βλέπει ο Επίτροπος και εγκρίνει ή όχι την τιμολογιακή μας πολιτική. Άρα ο κ. Καρνικολόπουλος που βλέπει τη διάρκεια, ας τα δει λίγο. Όχι, λέω, για να μην μπερδεύεται ο κόσμος, ας με κάποιο τρόπο σβήσουμε αυτό το χαρτί το λαθασμένο. Όταν ενημερωνόμαστε και μετά πυροβολούμε. Εγώ είμαι ανοιχτός. Ας πούμε ότι θέλουν. Δικαίωμά τους είναι, δεν έχω θέμα. Αλλά θα λέμε αλήθειες. Όταν λέμε ψέματα λοιπόν, και πράγματα που έρχεται εκεί, να σας βρει ο κ. Καρνικολόπουλος και από εκεί και μετά βγάλτε μια άκρη, να ξέρουμε για εμείς τι μας γίνεται. Κ. Καρνικολόπουλος, τέλος πάντων. Λοιπόν, τα λέμε και να σου ευχαριστώ. Να είστε καλά. Για τις υπομονές σας. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμούς στο Λύκο, στο Λύκο χαιρετισμούς. Στο Λύκο θα το δώσω. Ναι, ναι. Σας ακούει, Παναγία. Σας ακούει τώρα. Από την Παναγία στο Λύκο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Αντίο. Όσοι δεν καταλαβαίνουν αυτό με την Παναγία, υπήρξε και παλιότερα το καλοκαίρι, αν θυμάστε, κοντά στον 15 Αύγουστο, όταν στο μπαλκόνι της ΔΕΙΑΚ είχε βγει η φωτογραφία της Παναγίας στο μπαλκόνι και εκεί είχαν γίνει διάφορα σχόλια μεταξύ των οποίων είχε σχολιάσει την κατάσταση και ο κύριος Καρνικολόπουλος και γι' αυτό αναφέρεται η Παναγία τόσο στα κείμενα του κυρίου Καρνικολόπουλου όσο και στις απαντήσεις του κυρίου Τόσκου. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.